Η εξωτερική πολιτική συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία κυριαρχεί στην πολιτική συζήτηση εν ώψη των εκλογών σε τρία ομόσπονδα κρατήδια τη Ανατολική Γερμανία το Σεπτέμβριο. Αν και οι αποφάσει αυτέ λαμβάνονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, θα μπορούσαν οι τοπικέ κυβερνήσει τη Ανατολική Γερμανία να έχουν κάποια επιρροή. Ο πολιτικό επιστήμονα Κάρσεν Κόσμιντερ λέει όχι άμεσα. Αυτά τα τρία ομόσπονδα κρατήδια δεν έχουν άμεση επιρροή στην εξωτερική πολιτική ή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δεν μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση που μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αλλά ακόμα και μαζί, αυτά τα κρατήδια θα εξακολουθούσαν να αποτελούν μια μικρή μειοψηφία στο γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι άλλα κόμματα παρακολουθούν τι συμβαίνει. Βλέπουν ότι το αριστερό κόμμα Λογική και Δικαιοσύνη και το ακροδεξιό εναλλακτική για τη Γερμανία παίρνουν πολλέ ψήφου. Στην Ανατολική Γερμανία, ο πόλεμο είναι ένα σημαντικό θέμα. Η Ανατολικογερμανία είναι πολύ πιο επιφυλακτική απέναντι στι κυρώσει κατά τη Ρωσία και τη βοήθεια προ την Ουκρανία. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργό τη Αξονία, ο οποίο είναι μέλο τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση και συμμετέχει στο Εθνικό Εκτελεστικό Συμβούλιο του Τσέντεου, δηλαδή είναι ένα πολιτικό του Τσέντεου με επιρροή λέει εδώ και εβδομάδε, εδώ και μήνε, ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε με τη Ρωσία, να αγοράσουμε ξανά ρωσικό φυσικό αέριο, να αφήσουμε την Ουκρανία να πέσει, να σταματήσουμε να δίνουμε στην Ουκρανία οτιδήποτε και να απελάσουμε του Ουκρανού πρόσφυγε. Εάν η εναλλακτική για την Γερμανία πετύχει ένα ισχυρό αποτέλεσμα στι τρει εκλογικέ αναμετρήσει των κρατεβίων, για παράδειγμα, τα δημοκρατικά κόμματα θα αρχίσουν να αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό και τι πρέπει να αλλάξουν. Κάποιοι ίσω καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι επειδή το AFD είναι κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει και αυτά να υιοθετήσουν μια πιο κριτική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε το ακροδεξιό κόμμα ΑΕΦΔ, ούτε, ακρο, ούτε το ακροαριστερό κόμμα τη Ζάρα Βάγκεγνέχτ μπορούν να κυβερνήσουν μόνα του. Καθώ και τα δύο κόμματα αναμένεται να λάβουν πολύ κάτω από το απαιτούμενο 50% των ψήφων που απαιτείται για το σχηματισμό κυβέρνηση απόλυτη πλειοψηφία. Ωστόσο, εάν και τα δύο κόμματα συγκεντρώσουν μαζί το 50% των ψήφων, τότε θα είναι αδύνατο να σχηματιστεί τοπική κυβέρνηση χωρίς αυτά. Οπότε και το κάθε κόμμα θα μπορούσε να αρχίσει να προβάλλει ισχυρές απαιτήσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Απαιτήσει που είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν τη διακοπή παράδοση όπλων στην Ουκρανία.